Αν οι πανσπουδαστικοί έβγαινε πρώτη δύναμη, τότε και στις εθνικές εκλογές, που ξέρουμε περίπου τι ψηφίζουν οι άνθρωποι, και στις δημοσκοπήσεις, τουλάχιστον στην νεολαία θα βγαίνατε πρώτη δύναμη. Δεν βγαίνετε. Πάμε λοιπόν. Οι φοιτητικές εκλογές είναι εκλογές που γίνονται μαζικά, συμμετέχουν άνθρωποι οι οποίοι παλεύουν για την ανάδειξη των διοικητικών συμβουλίων. Δεν έχουν τον ίδιο χαρακτήρα με τις εθνικές εκλογές. Είναι άλλοι άνθρωποι δηλαδή. Οι φοιτητές εκεί πέρα εμπιστεύονται συναδέλφους τους που τους βλέπουν καθημερινά στα αμφιθέατρα. Και είναι, λέτε, κομμουνιστές αυτοί οι συνάδελφοί σας. Όχι απαραίτητα. Υπάρχουν πάρα πολλοί συνάδελφοι οι οποίοι μπαίνουν στα ψηφοδέλτια της πανσπουδαστικής, δεν είναι μέλη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ. Είναι όμως παιδιά που συμφωνούν σε αρκετά πράγματα μαζί μας και ούτω καθεξής. Οι φοιτητικές εκλογές είναι. Και αυτοί όταν ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία. Μία άμεση δημοκρατική διαδικασία. Δεν μπορεί να ξέρει ο καθένας τι ψηφίζει. Όχι, τι εικάζεται, γιατί εδώ μιλάμε για στατιστική. Δεν μπορώ να γνωρίζω. Αν από τα πανεπιστήμια είναι βγαίνουν άνθρωποι που είναι κομμουνιστές στο πανεπιστήμιο ή φύλλα προσκύμενοι, άρα για να απαντήσω. Και μετά ΚΚΕ. Άρα για να απαντήσω. Οι φοιτητές βλέπουν λοιπόν μέσα στα αμφιθέατρα καθημερινά τη στάση του συναδέλφου. Ναι, εγώ δεν σε έχω ρωτήσει τίποτα από όλα αυτά που μου λέτε. Ακούστε με. Εμπιστεύονται τη στάση του συναδέλφων του κάθε μέρα. Με βάση αυτό το κριτήριο. Συνεχίζετε να μου λέτε κάτι που δεν σας έχω ρωτήσει. Με βάση αυτό το κριτήριο ψηφίζουν. Παραδείγματος χάρη. Με βάση το κριτήριο για το τι πτυχίο θέλουμε. Αν θέλουμε να έχει αξία ή να χρησιμοποιείται. Μισό λεπτό. Πρέπει να τη συντονίσω τη συζήτηση, γιατί αλλιώς θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8.30 και θα λέμε αυτά. Δεν σας ρώτησα τίποτα από όλα αυτά. Συνεχίζω να σας ρωτάω το ίδιο. Προσωπικά εσείς δεν νιώθετε περίεργα για αυτή την κατάσταση? Προσωπικά το είπαμε πολύ απλά. Δεν εκφράζω απλώς την προσωπική μου άποψη. Εκφράζω μια συλλογική άποψη. Αισθάνεστε παράξενα? Όχι. Γιατί αισθανόμαστε βέβαιοι για το αποτέλεσμα που δίνεται. Και χθες για μας δόθηκε μια μεγάλη απάντηση στην πολιτική της κυβέρνησης. Που την εκφράζει η παράταξη της ΙΔΑ μέσα στα πανεπιστήμια. Για αυτό που μόλις και όσον αφορά και την κατηγορία που ήρθε για το ΔΠΑΕ, να πούμε το εξής. Είναι το ΔΠΑΕ. Είναι το Πανεπιστήμιο, το Διεθνές Πανεπιστήμιο. Μάλιστα. Είναι στη Θεσσαλονίκη, είναι και σε άλλες πόλεις, στις Αίρες και ούτω καθεξής. Είναι τα πρώην ΤΕΙ. Ο κύριος Κυριαζής μιλάει συγκεκριμένα για τη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, υπάρχουν επώνυμες καταγγελίες, οι οποίες έχουν φτάσει μέχρι και στο Υπουργείο Παιδείας, οι οποίες κατηγορούν μέλη, στελέχη της Δάπνου Δουφουκού για υποκλοπή προσωπικών δεδομένων φοιτητών. Μεσάζοντες στις ΔΑΠ, έπαιρναν στοιχεία, λίστες, καταλόγους των φοιτητών από την ίδια τη γραμματεία. Εκλογές εκεί πέρα γίνονται εδώ και χρόνια από τη Δάπνου Δουφουκού με εκφυλισμό, με βία, με ενωθεία, πράγμα που δεν έχει καταγγελθεί. Βία. Πράγμα που δεν έχει καταγγελθεί μόνο από την πανσπουδαστική. Δηλαδή, αλλά και από άλλες φοιτητές. Βεβαίως. Θα απαντήσετε, κύριε Κυριαζή. Και από άλλες παρατάξεις. Θέλουμε να πούμε όμως και το εξής όσον αφορά τα αποτελέσματα τα χθεσινά. Επειδή πολλά έχουμε ακούσει. Αν μπει κανείς στα αποτελέσματα της ΔΑΠ, αυτά που έχει δημοσιεύσει, θα δει ότι λείπουν σύλλογοι από ολόκληρα ιδρύματα. Παραδείγματος χάρη, στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο που σπουδάζω και εγώ και είναι ο σύλλογός μου, το αποτέλεσμα, η Δάπνο Δουφκού, μέσα στα στοιχεία που έχει δημοσιεύσει, δεν το καταμετρά. Συνολικά το Πολυτεχνείο έχει 9 συλλόγους. Οι εκπρόσωποι της ΔΑΠ έχουν δημοσιεύσει μόνο τον έναν, στον οποίο βγήκαν πρώτη δύναμη. Όλους τους άλλους δεν τους έχουν δημοσιεύσει. Αντίστοιχα, σύλλογοι λείπουν από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Δεν μου απαντήσατε στην κατηγορία του. Θα του ζητήσω να μου απαντήσετε στην κατηγορία, αλλά δεν απαντήσατε στην κατηγορία του. Κάνατε 2 μέρες εκλογές διαπεριφοράς. Δεν ήταν διαπεριφοράς. Ήταν μέσα στο ίδρυμα. Αποφασίστηκε δημοκρατικά από τους φοιτητές μέσω Γενικής Συνέλευσης. Γιατί ήθελαν να σπάσουν. Γιατί ήθελαν να σπάσουν την κατάσταση. Έγινε η Γενική Συνέλευση με τον νόμιμο τρόπο. Ναι, με τον νόμιμο τρόπο. Δημοκρατικά με συζήτηση και τα λοιπά. Ναι, βεβαίως. Όχι απαρτία επί των παρόντων. Αν ήταν οι 50 συνένων που προέλεγε ο νόμος. Κοιτάξτε, η φοιτητική σύλλογη είναι ανεξάρτητη από τον νόμο. Το ξέρετε πολύ καλά. Η φοιτητική σύλλογη τι είναι? Έχουν δικιά του. Έχουν δικιά τους δομές, οργάνωση και ούτω καθεξής. Πάμε είναι λοιπόν. Ανεξάρτητη από τον νόμο, είπατε. Πάμε λοιπόν. Λέμε το εξής. Πως εκεί πέρα οι φοιτητές έκαναν τις δικές τους δημοκρατικές διαδικασίες. Αποφάσισαν να κάνουν φοιτητικές εκλογές μέσα από Γενική Συνέλευση, όπως έκαναν και τα 2 προηγούμενα χρόνια. Ωραία. Για ποιο λόγο. Απαντήστε στην κατηγορία σας. Να πω ένα τελευταίο. Δεν έχει σημασία πολύ. Για ποιο λόγο το λέμε αυτό? Για τον εξής. Γιατί η κατάσταση που δημιουργείται εκεί πέρα έχει οδηγήσει σε εκφυλισμό και πολλά παρατράγουδα. Και πολλοί φοιτητές τα καταγγέλνουν ίδιοι που δεν ανήκουν καν στην πανσπουδαστική σε καμία παράταξη. Δέχεστε την ηλεκτρονική ψηφοφορία? Βεβαίως και όχι. Και θα πούμε το γιατί. Γιατί για μας οι φοιτητές πρέπει να βγάζουν τους εκπροσώπους με βάση τα κριτήρια που είπαμε πριν. Του ποιους συναδέλφους τους εμπιστεύονται για να οργανώνουν τον αγώνα. Με την ηλεκτρονική ψηφοφορία. Για να οργανώνουν τον αγώνα. Γιατί θέλουμε άμεσες δημοκρατικές διαδικασίες. Είναι πιο άμεσα. Είναι πιο δημοκρατική η διαδικασία μετά. Μέσα από τη συζήτηση να γίνονται μαζικά. Να συζητάνε οι φοιτητές μεταξύ τους, να κατασταλάζουν. Μάλλον δεν με καταλάβατε. Κύριε Παπαδόπουλε, ένα τελευταίο σχόλιο. Εγώ δεν σας είπα να μην συζητάτε. Ένα τελευταίο σχόλιο. Ναι, αλλά προσέξτε να δείτε. Σας ρωτάω κάτι και μου απαντάτε κάτι άλλο και το κάνετε επίμονα. Και οι δύο το κάνατε, αλλά εσείς το κάνετε επίμονα. Το ξέρω. Γιατί όμως?
Ένα τελευταίο σχόλιο. Όχι, συνεχίζετε. Γιατί το κάνετε, σας ρωτάω. Φοιτητές είστε. Για το καλό και το δικό σας και της πατρίδας και ολονών μοιάζεστε. Ακριβώς επειδή. Εγώ δεν σας είπα λοιπόν ποτέ να μην συζητάτε. Σας είπα αν θέλετε να ψηφίσετε με κουμπί. Ακριβώς επειδή κιόλας αυτές οι εκλογές δεν είναι αδιάβλητες και υπάρχουν πάρα πολλοί κίνδυνοι. Παραδείγματος... Δεν είναι οι ηλεκτρονικές εκλογές αδιάβλητες. Όχι, σε καμία περίπτωση. Στις Ηνωμένες Πολιτείες κάνουν χρόνια. Παραδείγματος... Στη Δανία κάνουν χρόνια. Παραδείγματος χάρη, υπάρχει και παράδειγμα για τα όργανα διοίκησης που ανέφερε ο κύριος Κυριαζής. Ενώ με την κάλπη δεν θυμάστε, είστε μικρός. Εγώ θυμάμαι άνθρωπο να παίρνει την κάλπη μέσα στη Βουλή στον νόμο και να φεύγει. Έχω ζήσει τέτοια. Πάμε λοιπόν. Επειδή έχουμε... Δεν πάμε λοιπόν, μην μου απαντάτε κομματικά. Δεν απαντάω κομματικά. Εσείς το πηγαίνετε εκεί πέρα. Καθόλου. Πάμε λοιπόν. Μπορούμε να πούμε λίγο κάτι. Γιατί... Μισό λεπτό. Μισό λεπτό να τελειώσει. Να τελειώσει. Λοιπόν. Και θα σας δώσω ένα τελευταίο σχόλιο. Να κάνω σχόλιο. Δύο σχόλια. Γρήγορα όμως. Για αυτό που είπατε και ένα ακόμη με κάτι που ανέφερε ο κύριος Κυριαζής, παρακαλώ. Χωρίς να διακοπώ, παρακαλώ. Εξαρτάται πόση ώρα θα μιλάτε. Τι μου βάζετε όρους τώρα. Βεβαίως. Πάμε λοιπόν. Ακριβώς επειδή υπάρχει και το παράδειγμα με τα όργανα διοίκησης, όπου έγιναν εκλογές με τέτοιο τρόπο για την ανάδειξη εκπροσώπων στα όργανα διοίκησης, είχαμε φαινόμενα και νοθείας και εκβιασμού σε φοιτητές και ούτω καθεξής. Να τα ξέρετε, να τα γνωρίζει όλος ο κόσμος. Δεύτερο που θέλουμε να αναδείξουμε είναι ότι οι φοιτητές μέσα από τις εκλογές τους στέλνουν ένα μήνυμα. Και αυτό εκφράζεται με τη συμμετοχή τους, με τη στάση τους, με την ψήφο τους. Και για μας αυτό θέλουμε να πούμε. Ότι χθες, 22 Μαΐου του 2024, στάλθηκε ένα μήνυμα εναντίωσης, καταδίκης στην κυβερνητική πολιτική. Μάλιστα. Για ποια θέματα, για το ότι ξέρετε, οι φοιτητές θέλουν πτυχία με αξία, ναι. Εναντιώνονται στον νόμο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Και το απέδειξαν και με τις κινητοποιήσεις και με τις τάσεις. Όχι, όχι. Δεν θα το δεχτώ αυτό. Μισό λεπτό, κύριε Θωμόπουλε. Δεν θα το δεχτώ. Πέσυχα εδώ την εκπρόσωπο της διανέωσης. Οι άνθρωποι ξοδεύουν πάρα πολλά λεφτά για να κάνουν έρευνες. Οι άνθρωποι στην Ελλάδα συμφωνούν σε συντριπτικό ποσοστό με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Όταν λέω συντριπτικό, δεν εννοώ 52 ή 55. Είναι σχεδόν 70% υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Οι φοιτητές πάντως. Μάλλον σε άλλη χώρα. Εμείς πάντως είδαμε τις δημοσκοπήσεις εκείνη την περίοδο που έλεγαν ότι 70% των φοιτητών διαφωνεί.